φίλες του Εστία TV, φίλες και φίλοι μου, έρωστε. Είχα προαναγγείλει ότι θα μιλούσαμε σχετικά με το τι λένε οι χρησμοί και οι προφητείες για τις καταστροφές που ζήσαμε, για το τι έπεται, για όλα τα οδυνηρά που δυστυχώς έρχονται. Αλλά πριν προχωρήσουμε σε αυτό, που μάλλον θα το ολοκληρώσουμε σε δύο εκπομπές, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, μπορεί και τρεις, θα ασχοληθούμε πρώτα με τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ τούτες τις μέρες, και αυτό γιατί οι εξελίξεις εκεί είναι εξαιρετικά κρίσιμες για το μέλλον μας και για το μέλλον του κόσμου όλου. Μην ξεχνάμε ότι πίσω από τα πάντα κρύβονται εβραϊκά κεφάλαια, εβραϊκά σχέδια κτλ. Δεν θα μπω στην κριτική ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Όποιος σφάζει τον άλλον, ίδιος πόνος είναι, ίδιο κακό είναι. Δεν νομίζω ότι αισθάνεται περισσότερο ή λιγότερο πόνο το κάθε παιδί από όπου και αν προέρχεται. Αλλά η ανθρωπότητα έτσι ήταν πάντα. Γιατί μας ενδιαφέρει όμως τόσο πολύ αυτή η ιστορία και ξαφνικά πάω εκεί? Όχι μόνο γιατί αυτή η περιοχή είναι μια μόνιμη πύρητη δαποθήκη στον πλανήτη που είναι και πολύ κοντά μας και που αν η κατάσταση ξεφύγει μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα γενικευμένο πόλεμο. Ποτέ δεν πίστεψε ότι η Ουκρανία μπορεί να προκαλέσει ένα παγκόσμιο πόλεμο. Εκεί κάτω όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί είναι και σχεδιασμένα. Κυρίως λοιπόν μας ενδιαφέρει αυτή η περιοχή γιατί το όλον έχει προαναγγελθεί από πολύ παλιά ότι θα γινόταν. Ή κάτι αντίστοιχο. Θα δούμε σε λίγο τι αναφέρει σχετικά ο Νοστράδαμος π.χ. Αλλά πριν από αυτό θα αναφερθούμε σε μια παράξενη επιστολή που λένε επισήμως δεν το δέχονται την αληθινή. Καθόλου παράξενο αυτό, ότι δεν τους βολεύει, δεν το δέχονται. Την επιστολή αυτή είχε γράψει ο διαβόητος Άλμπερτ Πάικ και μέσα εκεί προμάντευε, σχεδίαζε, ήταν ένας από τους εμπνευστές του σχεδίου, γνώριζε τα σχέδια κάποιων άλλων, ποιον άραγε. Προμάντευε λοιπόν τρεις παγκοσμίους πολέμους, εκ των οποίων οι δύο έχουν ήδη γίνει. Ο Άλμπερτ Πάικ, 1809-1891, όσο μπορείτε θυμηθείτε την ημερομηνία θανάτου, ειδικά μας ενδιαφέρει, υπήρξε Αμερικανός στρατηγός, μασόνος 33ου βαθμού, ήταν δηλαδή ο πιο υψηλό βαθμός εκείνο τον καιρό. Και για να δείτε ότι τότε η μασονία δεν ήταν και εβραϊκός πλήρως καπελωμένη, ο Άλμπερτ Πάικ υπήρξε από τα βασικά ιδρυτικά στελέχη της Ku Klux Klan, γνωστή ρατσιστική οργάνωση, και μάλιστα το 1869 έγινε αρχηγός της. Έχει γράψει το αποκαλυπτικό για την ιδεολογία, την παλιά ιδεολογία του Ιλουμινατισμού, βιβλίο Morals and Dogma, Ήθη, Ηθική και Δόγμα, που είναι για τη μασονία βέβαια, στο οποίο αναπτύσσονται εκτενώς και μεταξύ άλλων θέσεις όπως αυτές που αναγράφονται στην επίμαχη επιστολή, την οποία θα εξετάσουμε. Σας κάνει εντύπωση ίσως σε κάποιους που τώρα, ενώ υποτίθεται ότι οι Εβραίοι κυριαρχούν παντού, όχι υποτίθεται κυριαρχούν, ξαφνικά βγαίνουν κάποιοι έτσι της ελίτ και υποστηρίζουν τους Ναζί, στην Ουκρανία, παντού. Όχι τους νεοναζί, προσέξτε, είναι άλλη λοκαπέλο αυτά. Αυτούς τους κυνηγάνε γιατί τους χαλάνε την πιάτσα, το παιχνίδι. Λοιπόν, στον Καναδά βράβευσαν τον Ναζί και λες τώρα τι γίνεται ρε παιδί μου. Κι όμως, βλέπετε, Ιλουμινατισμός, εωσφορισμός, και θα δούμε σε λίγο τι σώοι εωσφόρος είναι αυτός που θεωρούν αυτοί καλό. Όλα αυτά
ήδη από τον 19ο αιώνα, το 18ο, ήταν ταυτόσημα. Ακόμα και πριν την έλευση του ναζισμού. Ως ιδεολογία Ku Klux Klan, έτσι. Π.χ. από το βιβλίο του Πάικ, του Άλμπερτ Πάικ, διαβάζουμε την κήρυξη της έναρξης ενός προαιώνιου σχεδίου. Η μεγάλη επανάσταση που έχει προετοιμαστεί από αιώνων θα αρχίσει να εξελίσσεται τώρα. Μέσα του 19ου αιώνα. Άρα, κάθονται και μου λένε κάποιοι, μα είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι είναι από αιώνων ένα σχέδιο και χιλιετηρίδων και κάποιοι να συνωμοτήσουν. Μα οι ίδιοι τα έχουν γράψει. Ακόμα και αν δεχθούμε ότι τότε τα βγάλανε τα σχέδια, δύο αιώνες περάσανε. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Η περίφημη επιστολή στην οποία προφητεύονται οι τρεις παγκόσμιοι πόλεμοι, τρεις, έχει ημερομηνία 15 Αυγούστου 1871, 20 χρόνια πριν πεθάνει δηλαδή ο Πάικ. Και εστάλει από τον Πάικ στον πολύ ένδοξο αδελφό Τζιουζέπε Ματσίνι. Έτσι τον αποκαλεί. Ποιος ήταν ο Τζιουζέπε Ματσίνι? Ιταλός πολιτικός, δημοσιογράφος, προσέξτε, πάντα ήταν χωμένοι μέσα εκεί, και επαναστάτης, από πού υποκινούμενος άραγε, μασόνος επίσης 33ου βαθμού, ομότιμος και ομόβαθμος του Πάικ. Ο Ματσίνι μαζί με τον Γκαριμπάλντι εργάστηκαν επαναστατικά για την ενοποίηση της Ιταλίας. Καλό αυτό το έργο, αν και είχε υποβολημιές προθέσεις. Αλλά δεν θα το εξετάσουμε εδώ αυτό το θέμα. Έχετε υπόψη ότι στο βιβλίο που έγραψα για τον Καποδίστρια, τον Ιωάννη Καποδίστρια, με την αλληλογραφία του εκείνης της εποχής, αναφέρεται διεξοδικά στις τρομακτικές συνωμοσίες οι οποίες προέρχονταν από τους περίφημους καρμπονάρους της Ιταλίας, τον οποίον βέβαια συνεχιστής υπήρξε ο Ματσίνι. Μασόνι της Ιταλίας. Και αργότερα έχουμε κι άλλα. Έχουμε έτσι την υπόθεση κόκκινη προβιά που ρίχνανε στις αριστερές ταξιαρχίες την υπετιότητα και σε άλλες αριστερές ομάδες την υπετιότητα κάποιων τρομοκρατικών ενεργειών που έκαναν οι ίδιοι και χίλια δυο που υπάρχουν. Η Ιταλία έχει υποστεί πολλά. Γράφει ο Πάικ για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος πρέπει να γίνει με επιδιωκόμενο σκοπό να επιτρέψει στους Ιλουμινάτους, προσέξτε, να ανατρέψουν τη δύναμη των τσάρων στη Ρωσία και μέσα από αυτό τον πόλεμο να καταστεί η Ρωσία ένα φρούριο του άθεου κομμουνισμού. Γιατί θέλανε άθεους τους κομμουνιστές, θα δούμε στο τέρμα της επιστολής. Οι διαφορές οι οποίες θα έχουν προκληθεί από τους πράκτορες των Ιλουμινάτων, πράκτορες τους είχαν παντού. Αυτοί θα δυναμίτιζαν τα πάθη, έτσι, οι πράκτορες, μεταξύ της Βρετανικής και της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, τους βάλανε δυναμίτες. Θα χρησιμοποιηθούν για να υποδαβλήσουν αυτό τον πόλεμο. Τον πρώτο. Στο τέλος του πολέμου, ο κομμουνισμός θα είναι εδρεωμένος και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για δύο σκοπούς. Να καταστρέψει όλες τις ισχυρές κυβερνήσεις συντοχρόνο και να αποδυναμώσει τις θρησκείες. Όλες τις θρησκείες. Θα μου πείτε ήταν άθεος ο Πάικ. Για να δούμε ήταν. Παρένθεση. Εγώ το Ιλουμινάτι το κλείνω. Οι Έλληνες έχουμε γενική αιτιατική πτώση κλπ. Όταν διαβάζω εκείνο τον Ιλουμινάτι, μου χτυπάει πολύ άσχημα στα αυτιά. Καιρός να πάψουμε να παπαγαλίζουμε τη βαρβαρική και να αρχίσουμε να λέμε στη γλώσσα μας αυτό το οποίο μας οδηγεί η γνώση μας περί χρόνων, πτώσεων κτλ. Γιατί λέμε του Παρισιού? Α? Γιατί λέμε του Λονδίνου? Δεν λέμε του Λονδίνο. Γιατί από παλιά οι Έλληνες το είχαν ρυθμίσει ώστε να είναι Λόντον, το λένε οι Άγγλοι.
Λοιπόν, να μην λέμε πια του Μεξικού, να λέμε του Μεξικού. Ορθότερο ελληνιστή. Ελληνικά μιλάμε. Οι νευρώνες μας δεν κάνουν σωστές συνδέσεις όταν δεν ακολουθούμε τη γραμματική. Γι' αυτό και τα παιδιά σήμερα δεν μπορούν να καταλάβουν τι τους γίνεται. Διότι δεν γνωρίζουν βασικούς κανόνες της λειτουργίας της ελληνικής γλώσσας, η οποία από όποιον καλόβουλο και καλόγνωμο άνθρωπο θεωρείται ιδανική για τη δημιουργία του πολιτισμού. Ας μην βαρβαρίζουμε. Επίσης είναι σίγουρο πως η πλήρης αποδυνάμωση εθνών και εθνικών κυβερνήσεων, για να επανέλθω στην επιστολή, δεν τους βγήκε τότε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι αλήθεια. Προχωράμε. Το ξέρανε, γι' αυτό είχαν επιδρομολογήσει άλλους δύο. Για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γράφει ο Πάικ. Σωστά τα έγραψε για τον Πρώτο, έτσι. Οκτωβριανή Επανάσταση, Μπολσεβίκη, σφαγή των Ρωμανόφ, της δυναστείας των Τσάρων της Ρωσίας, εγκαθίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης. Και το δεύτερο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος πρέπει εκ των προτέρων να αποτελέσει αποτέλεσμα της ενίσχυσης των εντάσεων λόγω των διαφορών μεταξύ του φασισμού και των πολιτικών σιωνιστών. Σε ορισμένα κείμενα εμφανίζεται μεταξύ του ναζισμού. Έτσι το λέω αυτό. Τους πρόξανε και αυτούς. Τους ερεθίσανε. Τους βάλανε τη βουκέντρα, το κεντρί, κράτς, κρούτς για να αρχίσουν να τρώγονται. Ποιοι είναι οι πολιτικοί σιωνιστές πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Οι Εβραίοι της Διασποράς. Δεν υπήρχε τότε Ισραήλ. Έπρεπε λοιπόν να δημιουργηθούν. Θα μου πείτε, μα λένε ότι οι Εβραίοι είχαν πάρει το εμπόριο στα χέρια τους που είχε στη Γερμανία και καταπίεζαν τους Γερμανούς. Κάποιος τους έβαλε όμως, κάποιος βοήθησε και γινόταν αυτή η δουλειά. Δηλαδή, υπάρχουν πάντα, ξέρουμε, Ρότσιλντ, Ροκφέλλερ, ήταν χρηματοδότες και από τις δύο μεριές. Άρα ο Πάικ τα ξέρει, ήταν στο παιχνίδι. Συνεχίζει και λέει αυτός ο πόλεμος πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του ναζισμού. Αυτό εμφανίζεται σταθερά στο κείμενο, εδώ, ώστε ο πολιτικός σιωνισμός να ενδυναμωθεί αρκετά για να εγκαθιδρυθεί το κυρίαρχο κράτος του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Όλο το σχέδιο. Το ότι επαληθεύτηκαν τα όσα εγγράφησαν για τους δύο πρώτους πολέμους σε συνδυασμό με τη σημερινή πραγματικότητα μας θέτει σε προβληματισμό, γιατί καθιστά πιθανή, πολύ πιθανή την πραγματοποίηση των όσων είναι γραμμένα για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι γράφει γι' αυτό ο Πάικ? Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος πρέπει να δρομολογηθεί, αφού προηγουμένως προκληθούν εντάσεις και σοβαρές διαφορές από τους πράκτορες των Ιλουμινάτων, παντού και πάντα αυτή μέσα, μεταξύ των πολιτικών σιωνιστών, σήμερα ο πολιτικός σιωνισμός είναι υπαρκτός και είναι το κράτος του Ισραήλ, και των ηγετών του Ισλαμικού κόσμου. Σιωνισμός, Ισλάμ. Πάλι οι πράκτορες των Ιλουμινάτων. Μήπως γι' αυτό δεν πήραν χαμπάρι οι πράκτορες του Ισραήλ ότι θα μπαίνε μέσα η Χαμάς? Μήπως τους είχαν δώσει λάθος πληροφορίες, ή μήπως κάποιοι από αυτούς είναι διπλοί πράκτορες, νταμπλέτς, ουδείς γνωρίς. Συνεχίζει η επιστολή. Ο πόλεμος πρέπει να διεξαχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το Ισλάμ, οι Άραβες και λοιποί, και ο πολιτικός σιωνισμός να καταστρέψουν αμοιβαία ένας τον άλλον. Θέλουν την καταστροφή και των δύο. Θέλανε. Εν τω μεταξύ, τα άλλα έθνη που για μια ακόμη φορά θα είναι διχασμένα σε αυτό το θέμα, θα είναι εξαναγκασμένα να μάχονται μέχρι του σημείου της πλήρους φυσικής, ηθικής, πνευματικής και οικονομικής εξάντλησης. Ήδη πάει να γίνει αυτό. Μέσα σε 3-4 μέρες. Θα αφήσουμε ελεύθερους τους μηδενιστές, εθνομηδενιστές και τα λοιπά, κυρίως αριστερή, αντίφα, κολοκύθια, ανεγκέφαλα όντα, καταλαβαίνουν πίσω από τις εξελίξεις τίποτα. Θα αφήσουμε ελεύθερους τους μηδενιστές και τους αθεϊστές να δραστηριοποιούνται παντού
όπως και γίνεται. Μην πω. Και θα προκαλέσουμε έναν τρομερό κοινωνικό κατακλυσμό, ο οποίος με όλη του τη φρίκη θα δείξει καθαρά στα έθνη την επιρροή του απόλυτου αθεϊσμού, που είναι η πηγή προέλευσης της αγριότητας και της αματηρότατης αναταραχής. Όπου αθεία, διαφθορά, καθότι δεν υπάρχει ηθική αναστολή, σου λέει κανένας με τιμωρία, εμένα δεν υπάρχει Θεός, φούντα, μετά στην αιματοχυσία. Το ξέρανε και το ξέρουν πως η αθεία και η συνεπαγόμενη διαφθορά που τη χαρακτηρίζει, αφού θεωρεί ο άθεος πως τίποτε δεν τιμωρείται, άρα μπορεί να είναι παιδεραστής, μπορεί να είναι φωνιάς, μπορεί να είναι ό,τι θες. Που καταλήγει η αθεία σε έναν κοινωνικό κατακλυσμό και σε ποταμούς αίματος. Αυτά που βλέπουμε κάτι αψιμαχίες που γίνονται τώρα μεταξύ αντιφρονούντων από ΛΟΑΤΚΙ, ΛΑΘΡΟ κτλ. Είναι όχι προήμιο, ούτε το μαϊστράλι, το ελαφρό αεράκι ακόμα του τι έπεται. Αυτό, ότι η αθεία δημιουργεί τελικά μια κοινωνική καταστροφή τεράστια και έμαχ πολύ, είναι πολύ γνωστό στους σκιώδεις δυνάστες της γης. Και το κείμενο του Πάικ ολοκληρώνεται ως εξής. Εν συνεχεία, παντού οι πολίτες θα είναι υποχρεωμένοι να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους από την εναντίον τους παγκόσμια μειονότητα των επαναστατών που θα τους επιτίθεται. Τι είπε το άτομο? Ακόμα και αν πούμε ότι δεν είναι αληθινή επιστολή, έγινε ρε παιδιά, αυτό γίνεται. Τζιχάτ, μέσα στην Ευρώπη, τώρα εκεί κάτω, παντού. Λάθρομετανάστες, είναι μια απειλή τεράστια. Αναρχική, αντίφα, ΛΟΑΤΚΙ, ακραίοι και παραλογιζόμενοι οικοακτιβιστές και χίλιοι δυο βίγκαν ηλίθιοι, επειδή δεν καταλαβαίνετε ότι τους ταΐζουν πλαστικά και έντομα. Ήδη τους ταΐζουν, δεν το έχουν καταλάβει. Πάμε παρακάτω. Οι πολίτες των κρατών θα εξοντώσουν αυτούς τους καταστροφείς του πολιτισμού. Είναι δρομολογημένο να φύγουν από τη μέση. Σας το λέω. Και καλά θα κάνουν να μαζευτούν. Είναι δρομολογημένο να φύγουν από τη μέση. Δεν θα το κάνουμε εμείς. Κάποιοι άλλοι, αυτοί που κινούν τα νήματα, θα το κάνουν. Αλλά το πλήθος που θα έχει απομείνει, δεν θα είμαστε και τόσοι πολλοί, θα είναι πια απογοητευμένο από τη θρησκεία, την πολιτική κλπ. Έγινε η πρόβα, τζενεράλε, κατά την πανδημία. Καταργήθηκαν οι θρησκείες ουσιαστικά. Του ανθρωπίνου πλήθους οι αντιλήξεις περί Θεού θα είναι από εκείνη τη στιγμή χωρίς πηξίδα ή προσανατολισμό, αναζητώντας ανήσυχα ένα ιδανικό, αλλά χωρίς να γνωρίζουν οι άνθρωποι προς τα πού να προσφέρουν τη λατρεία τους. Προσέξτε, μόνο η αρχαία ελληνική κοσμοθέαση μπορεί να σώσει τον άνθρωπο σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί έχει βάσεις φιλοσοφικές, έχει ρίζες, έχει λογική. Τότε το πλήθος θα παραλάβει το αληθινό φως. Προσέξτε να δείτε τι μεγάλο ιδεατισμό, τι βλακώδεις άνθρωποι είναι αυτοί που είναι πίσω από τις σκιές. Μέσα από την παγκόσμια εγκαθίδρυση του καθαρού δόγματος του αιωσφόρου, που θα εμφανιστεί τελικά σε δημόσια θέα. Υπάρχει. Αυτή η εγκαθίδρυση του δόγματος του αιωσφόρου θα προκύψει ως αποτέλεσμα από τη γενική αντιδραστική κίνηση των λαών, την οποία θα ακολουθήσει η καταστροφή του χριστιανισμού και του αθεϊσμού. Δεν λέει τίποτα για Ιουδαϊσμό. Και οι δύο, χριστιανισμός και αθεϊσμός, θα νικηθούν και θα εξοντωθούν ταυτόχρονα. Τους Εβραίους δεν θέλουν να τους εξοντώσουν. Θέλουνε. Ναι, θέλουνε. Όπως και τους Άραβες, όπως και τους Χριστιανούς, τους πάντες. Γιατί θέλουν να έχουν ένα δικό τους κέρατο μέσα στο κεφάλι και αυτό θέλουν να βγάλουν. Τώρα αν είναι πραγματικό αυτό, άστε το, δεν είναι της παρούσης. Εκείνο που θέλουν είναι η άνοδος ενός παγκόσμιου ηγεμόνα, αφού θα τελειώσουμε και με αυτό. Δηλαδή αυτό που λένε τώρα τον ετοιμάζουν, δεν τον ετοιμάζουν. Αν δεν γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, δεν τους κάθεται.
Έχουν σχέδια συγκεκριμένα. Αυτή τη λύση σχεδίαζαν και σχεδιάζουν. Που καμία σχέση, γιατί κάποια εξημών και εγώ. Για κάτσε ρε παιδιά, ως φόρος. Είναι το άστρο το πρωί, είναι η Αφροδίτη. Όπως βγαίνει το πρωί, έως, φέος, φως, έτσι, ιός, η αυγή. Ή ως φόρος, έως φόρος, δηλαδή η ελπίδα του πρωινού. Είναι ο αυγερινός ο λεγόμενος που λέει ο λαός και τον λέει από σπερί το απόγευμα, έσπερος λέγεται σε εμάς. Επειδή βγαίνει και πρωί και απόγευμα ο πλανήτης Αφροδίτη. Φυσικά δεν είναι αυτός. Φυσικά δεν είναι. Είναι ένα άλλο μόρφο, μια σκεπτομορφή δικιά τους που έχουν φτιάξει. Και βεβαίως έχουν την ανεσχυντία να τον ταυτίζουν και με τον Προμηθέα. Επειδή φέρει τη φωτιά. Light bearer τον λένε στα αγγλικά, είναι αυτός ο οποίος φέρει το φως. Αν και ο Προμηθέας έφερε τη φωτιά. Λοιπόν, και μάλιστα είχαν δημιουργήσει και το περίφημο Lucy's Trust, Lucifer Trust δηλαδή, που είναι της Alice Bailey, της μακαρίτσας, της αποκριφίστριας, ένας εκδοτικός οίκος, ο οποίος μάλιστα είχε και έδρευε και στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, αν σας λένε τίποτα όλα αυτά. Λούσιφερ ονόμασε το αστρονομικό του παρατηρητήριο το Βατικανό, κατά τα άλλα αυτή είναι. Λοιπόν, γιατί λέω ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Προμηθέα, όλες αυτές οι αηδίες που λένε για αυτόν τον δικό τους έως φόρο που τον έχουν βαφτίσει έτσι, γιατί έτσι τους άρεσε. Γιατί ο Προμηθέας έδωσε τη φωτιά για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Είναι ευεργέτης του ανθρώπου. Όχι για να καταστρέψει την ανθρωπότητα όπως θέλουν αυτοί. Μετά από ποταμούς αίματος να μας κουβαλήσουν αυτόν τον Λούσιφερ έως φόρο, όπως τον λένε. Και που τον αραματίζονται κάποιοι μοχθηροί, πολύ έντονα πια, που είναι και ανιστόρητοι. Γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον Προμηθέα. Είπαμε, προμηθεύς ευεργέτης. Αυτός καταστροφές. Όπως τον φαντάζονται, δεν λέμε ότι είναι υπαρκτός. Τι φαντάζονται. Εκτός των άλλων λοιπόν, δεν πονοποιούν και την αρχαία μας ιερή παράδοση και δίνουν λαβή στους αντιπάλους των ανθρώπων που αγαπούν την αρχαία μας παράδοση να μας βρίζουν και να μας λένε διάφορα. Τους έχουν πείσει πως η ελληνική μας παράδοση είναι κακή, υπάρχουν και αυτοί που τους ιεράρχες που τους φουντώνουν. Όχι πως δεν θέλουν να καταστραφεί η αρχαία παράδοση και η επαφή του λαού του Έλληνα με την αρχαία παράδοση, το θένε. Επιστροφή στην επιστολή του Πάικ. Από πολλούς αμφισβητείται το γράμμα, όπως το είπα, διότι π.χ. λένε, εντός του αναφέρονται λέξεις όπως σιωνισμός, ναζισμός και κομμουνισμός, των οποίων η σημασία ήταν άγνωστη τον καιρό που γράφτηκε το 1871. Έτσι λένε οι επικριτές του γράμματος και το θεωρούν πλαστό. Έλα όμως που επειδή ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια, όπως λέει ο λαός, η επιστολή αυτή εμφανίζεται όπως την ακούσατε στο βιβλίο «Ο διάβολος των 19ο αιώνα» κάποιου Λεό Ταξίλ. Έβγαλε το βιβλίο με το ψευδώνυμο Δόκτωρ Μπατάγη, ήταν αντίθετος προς τους μασόνους αυτός ο συγγραφέας. Πότε κυκλοφόρησε «Ο διάβολος των 19ο αιώνα»? Το 1892, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Πάικ. Έχει σημασία αυτό διότι προφανώς δεν μπορούσε πιο νωρίς, φοβόταν. Ο Ταξίλ. Προσέξτε τη χρονολογία, λοιπόν. Βεβαίως και το βιβλίο, ή μάλλον το περιεχόμενό του, θεωρείται ότι είναι ένα μύθευμα. Του ήρθε του Ταξίλ και τα έγραψε αυτά και δεν υπάρχει καμιά αλήθεια σε όλα αυτά. Μεταξύ άλλων και το θέμα της επιστολής. Αλλά το βασικό ερώτημα στο οποίο κανείς δεν απαντά είναι, εφόσον το γράμμα αυτό
όπως γράφεται, ήταν καταχωρημένο στη βιβλιοθήκη του Βρετανικού Μουσείου. Πώς βρέθηκε εκεί, Αμερικάνος ήταν αυτός, δεν ξέρουμε. Είχε εξαφανιστεί. Γιατί το εξαφάνισαν? Υπάρχουν μαρτυρίες ότι υπήρχε και αρχεία που το πιστοποιούν. Δεν υπάρχει σήμερα επιστολή. Ας δούμε και το άλλο που ισχυρίζονται οι πόλεμοι της επιστολής, ότι δεν υπήρχαν οι όροι ναζισμός και λοιπά τον καιρό του Πάικ. Και γιατί να μην είναι προϊόν μακρόχρονης σχεδίασης οι όροι αυτοί, λέω εγώ. Για την ιστορία λοιπόν λέμε ότι προσέξτε, 1892 βγήκε το βιβλίο που τα έγραφε μέσα. Ο σιωνισμός εμφανίστηκε ως όρος για πρώτη φορά επισήμως από τον Θέοντορ Χέρτζλ, λίγα μόλις χρόνια μετά το θάνατο του Πάικ, το 1897 η Παγκόσμια Σιωνιστική Οργάνωση έκανε την εμφάνισή της με αρχηγό τον Θεόδωρο Χέρτζλ. Μετά το βιβλίο. Ο ναζισμός, ο εθνικός σοσιαλισμός, η ιδεολογία του Εθνικού Σοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος εμφανίζεται με δεκαετία του 30 και ήταν άγνωστο στον Πάικ. Έλα όμως που εμφανίστηκε στο βιβλίο. Όσο για τον κομμουνισμό που λένε οι επικριτές της επιστολής πως ήταν άγνωστος την εποχή του Πάικ, εδώ πέφτει πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο. Το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος ή Κομμουνιστικό Μανιφέστο είναι το θεμελιακό κείμενο της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Γράφτηκε από τον Κάρλ Μάρξ και τον Φρίντριχ Έγγελς στα τέλη από τα τέλη του 1847 μέχρι τις αρχές του 1848, μετά από πρόσκληση, παραγγελία της Κομμουνιστικής Λίγκας της Γερμανίας για να αποτελέσει το πρόγραμμά της. Οπότε είπαμε πως εγγράφτηκε η επιστολή 1871. Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Ήταν ήδη 50 και πλέον χρόνια, 20 και πλέον χρόνια στην. Επίσης η Παρισινή Κομμούνα έγινε το 1871, την ίδια χρονιά που γράφτηκε η επιστολή. Και μάλιστα είχε ήδη τελειώσει η συγκεκριμένη εξέγερση που τελείωσε το Μάιο του 1971, οπότε μπορεί το γεγονός αυτό, η εξέγερση αυτή, η Κομμούνα να ήταν το έναυσμα για να συζητήσουν κάποια πράγματα περαιτέρω ο Πάικ με τον Ματσίν. Τέλος, οι ίδιοι οι μαρξιστές ιστορικοί αναφέρουν ότι οι όροι σοσιαλισμός και κομμουνισμός εμφανίζονται πολύ πριν τους Μάρξ Έγγελς, ήδη από το 18ο αιώνα. Και βεβαίως έχουν εμφανιστεί πιο πριν, αφού κομμουνιστικό μανιφέστο γράψανε για λογαριασμό της Κομμουνιστικής Λίγκας ο Μάρξ και ο Έγγελς, έτσι. Ήδη λεγόταν έτσι. Τέλος με αυτό. Και για να εξετάσουμε κατά πόσον προέβλεψε ορθώς τα μελούμενα η επιστολή του Πάικ περί Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, ας δούμε τώρα τι λέγεται για το μέλλον του Ισραήλ και της Ιερουσαλήμ από τον Στράδαμο. Πρέπει πάντα να διασταυρώνουμε πηγές. Συγκεκριμένα, στο γράμμα του προς τον Ερίκο τον Τρίτο, το έχω συμπεριλάβει στο βιβλίο μου «Οι τελευταίοι χρησμοί και οι προφητείες», μπορείτε να το προμηθευτείτε από την αιστεία, γράφει τα εξής. Σημειώστε πως όπου λέει βασιλεία, βασίλειο κτλ. Και εννοεί την δική μας εποχή, το δικό μας κόσμο, ο Νοστράδαμος εννοεί καθεστώς και σύστημα, έτσι. Και σε αυτή τη βασιλεία θα έρθει τόσο μεγάλη θλίψη και οι πιο μεγάλες πόλεις θα χάσουν τον πληθυσμό τους. Και αυτοί που θα εισβάλλουν θα συμπεριληφθούν στην εκδίκηση και την οργή του Θεού. Όποιοι εισβάλλουν, όπου εισβάλλουν. Αλλά πιο μεγάλες πόλεις θα χάσουν τον πληθυσμό τους. Μακελιό, και από την τάση που έχει η ελίτ να μειώσει τον πληθυσμό, βλέπουμε αρρώστιες, αυτά, χιλιαδιό, μην τα λέμε, τα ξέρουμε. Αλλά και από πολεμικές καθαρά πια συγκρούσεις.
και θα απομείνει ο τάφος του υπέρτατου σεβασμού. Για υπερβολικό μακρύ διάστημα υπό τον Σιρήνο σε παγκόσμια θέα ενώπιον των οφθαλμών του ουρανού, του ήλιου και της Σελήνης. Πάω να εξηγήσω. Και θα απομείνει ο τάφος του υπέρτατου σεβασμού. Σαν σε πύλκρ στα γαλλικά λέγεται η Ιερουσαλήμ. Έτσι τη λένε οι Γάλλοι Καθολικοί. Ο Γονοστράδαμος έδρασε κυρίως στη Γαλλία. Μπορεί να ήταν Εβραίος, καταγωγής, αλλά ήταν καθολικός και γαλλικά μιλούσε, στη Γαλλία έμενε. Θα απομείνει λοιπόν ο τάφος του υπέρτατου σεβασμού για υπερβολικά μακρό διάστημα υπό τον Σιρήνο. Σίγμα σι εψιλον γιώτα ρι γιώτα. Ποιος είναι αυτός ο Σιρήνος? Είναι ένα είδος καναρινιού, το αγριοκάναρο το λεγόμενο, σε παγκόσμια θέα. Για καιρό πολύ θα είναι, λέει, υπό τον Σιρήνο. Τι λέει ο άνθρωπος, θα πεις, παλαβός ήταν. Και σε παγκόσμια θέα. Λοιπόν, ενώπιον των οφθαλμών του ουρανού, του ήλιου και της Σελήνης. Ενώπιον δηλαδή τις παγκόσμιες δικτατορίες που τα παρακολουθεί όλα από ψηλά και μέσω δορυφόρων, παντού έχει οφθαλμούς του ουρανού, αλλά και ενώπιον του Θείου, εκ παραλλήλου, έτσι. Τι εννοείται όμως με το αγριοκάναρο εκεί πέρα, τον Σιρήνο τον Κακομοίρη που είναι τόσο γλυκής, που θα κρατά δέσμια την Ιερουσαλήμ, υπό τον Σιρήνο θα είναι. Σαν τάφος κανονικός πια. Μήπως εδώ εννοούνται τα καναρίνια ως ανιχνευτές, καθότι χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς και χρησιμοποιούνται σε ανασκαφές τάφων. Π.χ. στις μούμιες υπήρχαν ουσίες που ήταν μέσα δηλητηριώδεις και διαπιστωνόταν έτσι, διαπιστώνεται η ύπαρξη οχητοξικών αερίων π.χ. Και τα δύστιχα πουλιά βέβαια πεθαίνουν αμέσως όταν τα αφήσουν ελεύθερα σε ένα μολυσμένο χώρο. Σε αυτό συγκλίνω ερμηνευτικά. Ότι θα γίνει μια μεγάλη καταστροφή, μια τεράστια μόλυνση στην εκεί περιοχή. Γι' αυτό και υπερβολικά μακρό διάστημα θα μείνει σε παγκόσμια θέα η κατάσταση έτσι. Υπονοείται ίσως εδώ ότι η Ιερουσαλήμ θα καταστεί, δεν λέω αύριο, θάλαμος αερίων εξαιτίας της μόλυνσης από πυράβλους ή άλλα όπλα, με αποτέλεσμα να καταστεί απλησιαστή. Είναι μια πιθανότητα. Όπως είναι και πιθανόν ο πόλεμος αυτός που ξέσπασε στο Ισραήλ να μην σταματήσει εύκολα και παρότι τον θέλουν να τους ξεφύγει και να επεκταθεί σε δραματικούς και τραγικούς τόνους. Αλλά είναι προϊόν μόνο της ανθρώπινης φύσης και του σύγχρονου πολιτισμού, οι πόλεμοι και όλα αυτά τα δεινά. Που είναι απότοκα των οπλικών συστημάτων, της τεχνολογίας, της γεωμηχανικής που πειράζει τον καιρό κλπ. Όχι βέβαια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πλάνη από όλες που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος. Η απόλυτη πλάνη του σύγχρονου ανθρώπου που έχει αντικαταστήσει το θείο με την τεχνολογία και την ανθρώπινη, χολή, κούτσι, επιστήμη. Ο άνθρωπος με τη δύναμη των μηχανών και της τεχνολογίας του νομίζει πως έχει το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Είδε το Πάικ που ήταν στον κόλπο. Δεν ήταν άθεος. Απλά ήθελε να εγκαθιδρύσει τη δικιά του θρησκεία. Αυτή που θεούσε. Θεωρεί την αθεία κακό πράγμα. Όμως τις παίρνουν ακριβώς για να διαλύσουν το σύμπαν. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει πάρει το ψηλά του αυτό και λέει ότι έχει το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Και ειδικά ο άθεος σύγχρονος άνθρωπος, ο ηλιστής. Και την ώρα που απαγορεύει, την ίδια ώρα που απαγορεύει την ελευθερία στον συνάνθρωπό του που είναι πιο αδύναμος. Έτσι, οι δυνατοί επιβάλλουν τη δικιά τους ελευθερία, το δικό τους το κεφάλι. Ξεχνά όμως ο δυνατός τη μεγάλη δύναμη των πάντων. Ξεχνά τη φύση και την αντίδρασή της. Ξεχνά το θείο. Γι' αυτό ιδού τι θα ζήσουμε ή μάλλον τι ζούμε. Ας δούμε τον επόμενο υπέροχο αρχαίο χρησμό από τον Ερμή τον Τρισμέγιστο.
Και αυτός θα είναι ο γυρασμός του κόσμου. Τα γυρατιά του κόσμου. Και αυτό το έχω μέσα στο βιβλίο μου. Η έλλειψη θρησκείας. Η αταξία, η σύγχυση όλων των αγαθών. Και όταν όλα αυτά τα πράγματα εκπληρωθούν, να γιατί μπορούν και τα εκπληρώνουν οι άλλοι. Μπορεί να τα ξέρουν αυτά, αλλά νομίζω ότι το κάνουν και έλα μωρέ, θα τα καταφέρουμε. Και όταν όλα αυτά τα πράγματα εκπληρωθούν, Ασκληπιέ, προς αυτόν απευθύνεται ο Έρμης ο Τρισμέγιστος και οι δύο ήταν στην Αίγυπτο, ο Κύριος και Πατέρας ο Θεός, ο πρώτος σε δύναμη, είναι πολύ θεοί, ο πρώτος σε δύναμη Θεός, αφού θα εξετάσει αυτή τη συμπεριφορά και τα εθελούσια εγκλήματα, θα προσπαθήσει με τη θέλησή του να φράξει το δρόμο στα κακά και στη γενική διάφθορα, τι σας έλεγα, να διώξει την πλάνη, να εκμηδενήσει την κακία, κύκλου λήξε και αναπνεύσε κακότητας, που είπε και ο Ορφέας, εξαφανίζοντάς την με έναν κατακλυσμό ή με μια πυρκαγιά ή με λοιμώδεις νόσους που θα απλωθούν σε διάφορα μέρη. Και ύστερα θα ξαναφέρει τον κόσμο στην παλιά του ομορφιά. Έτσι όπως είναι και ήταν, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Γιατί δεν έχει τέλος, δεν υπάρχει συντέλεια, αλλά ζούμε καταστροφές. Δεν μιλάει για να μπαμ και κάτω. Θα προσπαθήσει λίγο να συνετίσει τον άνθρωπο. Άλλωστε οι ψυχές είναι αθάνατες. Πρέπει να μάθουν όμως ότι έχουν όρια. Και να μάθουν να συνυπάρχουν και μεταξύ τους και με τον κόσμο. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει οικολογία με ποιο μίσος που υπάρχει. Περισσότερα και πολύ πιο συγκεκριμένα περί των επερχομένων δεινών, ειδικά στο καταστροφικό πεδίο που είναι και πάρα πολύ βαρύ για μας, στο δεύτερο μέρος, στην επόμενη εκπομπή. Έρωστα.